Μια ευρεία σύσκεψη για την επίλυση του οξύ κυκλοφοριακού προβλήματος που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η πόλη του Ρεθύμνου έγινε σήμερα παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Το παρόν στη σύσκεψη έδωσε και ο συγκοινωνιολόγος Τάσος Τήλης, από τον οποίο ζητήθηκε να επικαιροποιήσει τη μελέτη που εκπονήθηκε πριν 10 χρόνια για λογαριασμό του Δήμου. Ο Στήλης μέχρι σήμερα λαμβάνει υπόψη του τις αναπλάσεις των δρόμων και των σημείων στην πόλη που κάνουμε και μας λύνει επιμέρους ζητήματα κυκλοφοριακά. Την ανάγκη να επιληθούν ακόμα και εν μέρη τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που παρουσιάζει η πόλη του Ρεθύμνου εξέφρασαν σήμερα στον αρμόδιο συγκοινωνιολόγο Τάσο Τήλη οι φορείς του νομού που συμμετείχαν στην ευρεία σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Στο επίκεντρο, όπως ήταν αναμενόμενο, τέθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη που, αν και εκπονήθηκε πριν από 10 χρόνια, εντούτοις μέχρι και σήμερα δεν έχει τεθεί σε ισχύ. Η μελέτη αυτή βρίσκεται ήδη στα χέρια του κ. Τήλη, ο οποίος με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τη Δημοτική Αρχή καλείται τώρα να επεξεργαστεί όλα όσα του κατέθεσαν σήμερα οι φορείς και ακολούθως να επικαιροποιήσει τη μελέτη, η οποία θα συνδέεται και με τη μελέτη βιώσιμης κινητικότητας που εκπονεί ο καθηγητής Θάνος Βλαστός. Τα βασικά στοιχεία είναι ορισμένες κυκλοφοριακές κυκλοφοριακού τύπου διευθετήσεις. Είναι το θέμα της στάθμευσης για μετεπιβίβαση με επικοινωνία με μινιμπάς με το κέντρο της πόλης. Και κάποια θέματα που προκύπτουν από τις διαμορφώσεις που γίνονται τώρα στα πεζοδρόμια. Στηριζόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα και εννοούμε πόλεις χωρίς αυτοκίνητο, πράσινες πόλεις, πόλεις αηφόρες για το μέλλον. Είναι μια οραματική μελέτη, αλλά ο κύριος Στήλης θα βάλει σε εφαρμογή τα επιμέρους σημεία για να μπορεί αυτή η εφαρμογή να είναι και βιώσιμη και στη σημερινή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα όσα στήριξε ο κύριος Τάσος Τήλης, το πολύ σε 2 χρόνια από σήμερα η εν λόγω κυκλοφοριακή μελέτη θα είναι έτοιμη προκειμένου να εφαρμοστεί. Εγώ θα έβαζα ένα στόχο διετίας για να γίνουν τα πιο απαραίτητα ζητήματα και να οργανωθεί περαιτέρω η πορεία για την δημιουργία χώρων μετεπιβίβασης και σύνδεσής τους με την πόλη.